Στο Άλσος Νέας Σμύρνης, στο πλαίσιο των Ιωνικών Γιορτών 2014, παρουσιάζεται το έργο «Μαρία Πενταγιώτησα». Χαίρομαι ιδιαίτερα! Και ευχαριστώ απείρως που είσαι με το κληρικό μου, έλα και νοκλήρως, να ομιλήσω προς αυτό το ευτυχές. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιάννη Ποσατζόγλου, ο οποίος σκηνοθέτησε μια ιδιαίτερη παράσταση, τη Μαρία Πενταγιώτησα, με έναν άλλο τρόπο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, πώς είστε. Δεν είναι και ιδιαίτερος τρόπος. Προσπάθησα να είναι συνεπής και καθαρός, λιτός τρόπος αυτό. Συνδυάζεται όμως πολύ ωραία ένα παραδοσιακό έργο με τη σύγχρονη πολιτική πραγματικότητα, με σάτυρα. Ναι. Αυτό προϋπήρχε, δηλαδή το έργο ήταν γραμμένο από τον πατέρα μου, έτσι. Mm-hmm. Απλώς το έφερα στο σήμερα εγώ. Παλιά ο παπάς έλεγε για τη Μελίνα, για το Πασόκ, για αυτά. Το πάλε ποτέ κρατεών, Πασόκ. Mm-hmm. Τώρα εμείς φύγουμε τις κλοπές, η διαφθορά, τους χρυσαυγίτες, τα αντιδημοκρατικά ρεύματα τέλος πάντων που υπάρχουν. Προσπάθησα με σεβασμό και σεμνά και με λιτό τρόπο πάλι να παρέμβω. Δεν είμαι και πολύ υπέρ των παρεμβάσεων, αλλά εκ των πραγμάτων έπρεπε να το φρεσκάρουμε το έργο λιγάκι, να το φέρουμε σε καθημάς. Ποια μηνύματα, εντάξει, είναι σάτυρα ξεκάθαρη, ποια μηνύματα περισσότερο θέλετε να περάσετε, ποια είναι τα θέματα έτσι? Μου αρέσει να κάνουμε μαθήματα ιδεοντολογίας ή πολιτικής ορθότητας. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και όσο τον φωτίζει ο Θεός. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλοντας και εμείς, μπρεχτίζουμε λίγο, δηλαδή βάζουμε την υποκειμενική μας άποψη μέσα στο έργο. Εγώ είναι σαφές το τι θέλω, δεν θέλω φασισμούς, καταπιέσεις, αντιδικίες. Θέλω να ζούμε ειρηνικά, πολιτισμένα, προοδευτικά, αλληλέγγυα. Όλα αυτά προσπάθησα να τα βάλω μέσα, έτσι με απαλό τρόπο. Εσύ λάμπρο πιτσούνι μου, εσύ γερο αϊντένι, τόσα μου έκρυβες λοιπόν, μέλλοντα σύζυγέ μου. Μαρία! Θεός βρε παιδιά! Ροτ! Ροτ! Σκάσε μάσκες! Έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιώργο Μανταράγκα. Είδαμε ένα πολύ ωραίο έργο, τη Μαρία Πενταγιώτησα, που συνδυάσατε πολύ πετυχημένα ένα παραδοσιακό έργο με την σύγχρονη πολιτική σάτυρα. Κοιτάξτε, Μαρία Πενταγιώτησα, όπως την είχε γράψει ο Μέντης, ο Ποσατζόγλου, ο πατέρας του Γιάννη του Ποσατζόγλου, που σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί σε αυτή την παράσταση, ήταν ακριβώς η ιστορία της Μαρίας Πενταγιώτησα, αλλά όχι απλά μια ιστορία. Ήταν μια ιστορία που μέσα από την. Από όλα αυτά που έλεγε, έδειχνε και την πολιτική και την κοινωνική κατάσταση της τότε εποχής. Εμείς σε αυτό το έργο έχουμε αλλάξει μόνο τα πρόσωπα και κάποια πράγματα πολύ μικρά που έχουν αλλάξει από τότε, γιατί δεν έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Κατά τα άλλα, όλο το υπόλοιπο έργο είναι πραγματικά όπως το έγραψε ο Μέντης ο Ποσατζόγλου. Αν δείτε το, όπως είδατε, το σκηνικό είναι με γραβούρες του Γιάννη του Μέντη του Ποσατζόγλου. Είναι ανέβασμα μπόστ. Και αυτό πιστεύω ότι εκτιμήθηκε πάρα πολύ από τον κόσμο. Δηλαδή ότι επιτέλους μετά από χρόνια είδαν ένα μπόστ. Γιατί ο Μέντης Ποσατζόγλου ήταν μια μεγάλη μορφή. Δεν είναι τυχαίο τα χρόνια εκείνα που έκανε γελιογραφίες, έκανε κείμενα θεατρικά, έχει γράψει τα πάντα. Εγώ με την ευκαιρία που ανεβάσαμε αυτή την παράσταση μπήκα έτσι στο ίντερνετ και είδα πράγματα που είχε κάνει και συγκινήθηκα. Είναι απίστευτα, ένας μεγάλος πνευματικός άνθρωπος και είναι τιμή μας που ανεβάσαμε αυτό το έργο. Και το ανεβάσαμε όπως έπρεπε, πιστεύω, να το ανεβάσουμε. Και αυτό εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από τον κόσμο και εδώ σήμερα στη Νέα Σμύρνη. Μαρία, αγαπάς το θέλημά της κάμπου. Όχι, Μαρία. Όχι, Μαρία. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Βρε κούτο. Όχι. Με τα λεφτά του Τσέλικα θα ζήσουμε και δύο. Ναι. Με αγκαλιές, τρελά φιλιά και ξένια στο τοπίο. Ναι. Εάν αρχίσω φυλασμούς, το στήθος θα χαλάσω. Ομορφιά... Από το Άλσος Νέας Σμύρνης, για το nstv.gr, Ελπίδα Μιναδάκη.